ένφια θα αντικατασταθεί από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία και έχουμε αποτιμήσει το ύψος και τον όγκο αυτού του φόρου να είναι στα 2 δις παρακάτω από τα 3,4 τα οποία ισχύει για τον ένφια. Για το 2015 θα εισπαχθεί κανονικά ο ένφια και μετά θα αντικατασταθεί από κάτι άλλο ή θα γίνει αμέσως αυτό? Αυτό θα γίνει αμέσως, προφανώς. Άρα δεν θα εισπαχθεί το 2015 ο ένφια. Είναι στα πρώτα μέτρα μας. Αυτό είναι σαφές, είναι δεσμευσή μας. Δεν χρειάζεται να προσθέσω νομίζω τίποτα άλλο. Αυτή η αναφορά στον Βήμα FM του Νίκου Παπά, υποψήφιου βουλευτή και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιβάλλει ένφια για το 2015, προκάλεσε επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορεί πως θα βάλει χέρι στην τσέπη της μεσαίας τάξης. Ποιους υπολογίζουν ως κατόχους μεγάλης περιουσίας? Μήπως τους 500.000 Έλληνες που κατέχουν περιουσία με άθροισμα αντικειμενικής αξίας πάνω από 200.000 ευρώ? Ας μας εξηγήσει ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα πόσο βαθιά σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει το χέρι στην τσέπη της μεσαίας τάξης. Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ των δύο κομμάτων άνοιξε με αφορμή δηλώσεις της Νάντιας Βαλαβάνη στον τηλεοπτικό σταθμό Ε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχτεί την πέμπτη αξιολόγηση και δεν θα πάρει τα 7,5 δις για να αποπληρώσει παλιά δάνεια, αλλά θα πάει σε διαπραγμάτευση. Και να μας πείτε, θα το χορηγήσετε, θα τα πληρώσετε? Συγχωρείτε. Τα ομόλογα του Μαρτίου θα τα πληρώσετε? Δεν θα συνεχίσουμε. Νομίζω το έχουμε πει καθαρά σε όλους του τόνους. Ακριβώς την πέμπτη αξιολόγηση. Διότι θα ήταν λίγο αστείο να θέλουμε να πεμπλακούμε από το μνημόνιο και να λέμε ότι για να πεμπλακούμε από το μνημόνιο πρέπει πρώτα να περάσουμε άλλα τόσα μέτρα. Άρα τα 7,5 δις δεν θα πάρετε. Αυτά που έχουμε. Εμείς έχουμε καταψηφίσει όλα τα μέτρα του μνημόνιου και τις δανειακών συμβάσεων του μνημόνιου στη Βουλή. Γιατί να πάρουμε τα 7,5 δις? Δεν θα τα πάρετε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελλάδας. Είναι προφανές ότι ετοιμάζεται να στερήσει και την τελευταία σταγόνα ρευστότητας από τη χώρα. Είναι φανερό ότι από το σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα δεν εξαιρούνται ούτε οι μικροκαταθέτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να χτυπάει τενταούλια. Ας αναλογιστούμε όλοι ποιοι θα χορέψουν στο ρυθμό τους. Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση του ένφια, επαναφορά του αφορολόγητου για την πρώτη κατοικία, καθώς και κατάργηση των σημερινών αντικειμενικών αξιών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές πραγματικές αξίες και επιβαρύνουν άδικα την ακίνητη περιουσία, θα είναι από τα πρώτα μέτρα της νέας κυβέρνησης. Φωνάζει η Νέα Δημοκρατία για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.